Καλημέρα κύριε Τσιούτρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Πού είστε τώρα, είστε η Καρδίτσα ή είστε πάνω? Θα Καρδίτσα. Ετοιμαζόμαστε. Μάλιστα. Ποια είναι τα αιτήματα, γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ναι ρε παιδί μου, βλέπουμε, ακούμε για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, αλλά ποια είναι τα αιτήματα, το πετρέλαιο παραδείγματος χάρη, γιατί όλοι αυτό έχουν στο μυαλό τους. Ναι, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι ο βασικός, ας πούμε, αυτό που λέμε κινητήρια δύναμη. Η ενέργεια που χρειάζεται το τραχτέρ, το μηχάνημά μας για να καλλιεργήσει, έτσι και αλλιώς. Και όταν είναι ακριβό, όπως και άλλα εφόδια ή το ρεύμα, ας πούμε, αυξάνουν πολύ το κόστος παραγωγής. Και με τις χαμηλές τιμές είναι αυτά που ουσιαστικά είναι τα πρώτα και τα κύρια που βιώνει ο γεωτροφικός τομέας και δεν μπορεί ουσιαστικά να επιβιώσει. Είναι από τα ζητήματα δηλαδή τα διαχρονικά που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, που αυτό ας πούμε για μας τους γεωκτηνοτρόφους μας κάνει να μην, όχι μόνο να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, να παίρνουν χαμηλά την τιμή από ο βιομήχανος, ο έμπορας, και να φτάνει και σε εσάς ταυτόχρονα ακριβά το προϊόν. Ναι, όπως δούμε την ακρίβεια δηλαδή. Καλά, έτσι πάει η διατροφική αλυσίδα. Ξέρουμε ότι με τους μεσάζοντες ναι, ιστορία... Εμείς χάνουμε όμως. Εμείς χάνετε. Κάποιοι κερδίζουν όμως. Σωστό. Εκεί είναι. Οι βιομηχανοί και οι έμποροι, δηλαδή αυτά που λέμε λίγο πολύ τα παράσιτα, που δεν κάνουν και τίποτα, κερδοσκοπούνε. Και αν δεν δούμε πως πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις ενάντια σε αυτούς, για να μπορέσουμε και εσείς να διεκδικήσετε καλύτερο εισόδημα και να επιβιώσετε στις πόλεις καλύτερα με τις μειωμένες τιμές που πρέπει να υπάρχουν, και εμείς να μπορούμε ταυτοχρόνως να παράγουμε φτηνά και υγιεινά και να φτάνει και σε εσάς έτσι. Και να μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν θα υπάρχει χαΐρ που λέμε και εμείς εδώ στο χωριό μας. Πολύ καλά το λέω. Ένα ζήτημα είναι αυτό που πρέπει να κατανοηθεί, δηλαδή γιατί ο αγώνας είναι επιβίωσης και πώς φτάνει αυτή η ακρίβεια συνολικότερα και σε εσάς. Το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε, εκτός από αυτά που είναι διαχρονικά, υπάρχουν ευθύνες δηλαδή πολιτικές, εμείς εδώ στη Θεσσαλία ζήσαμε τις καταστροφικές ζημιές, τις πλημμύρες. Που αυτό έχει να κάνει πάλι με το διαχρονικό αίτημα που είχαμε εδώ στην περιοχή να γίνουν τα έργα. Ναι. Αντίστοιχα, όπως και εσείς εκεί, πολλές φορές και στην Αθήνα πλημμυρίζετε. Βέβαια. Δεν πουλάνε τα έργα, το ξέρετε. Δεν πουλάνε για πολύ τα έργα. Ναι, δεν πουλάνε γιατί έχει να κάνει με το κόστος της ζωής μας, την επιβίωσή μας. Γι' αυτό, αν ήταν όμως κανένας αυτοκινητόδρομος, το αδάζουν διόδια για να κερδίζουν πάλι οι όμιλοι, εκεί μια χαρά θα πήγαινε το ζήτημα. Γιατί εδώ λειτουργεί το κόστος όφελος και σε αυτά τα έργα που είναι για να μας προστατεύσουν. Δηλαδή κοστίζουν, λέει, ακριβά για ποιον όμως, για τη ζωή μας, είναι ακριβά. Απλώς δεν μπορούν να κερδίσουν οι όμιλοι και οι επιχειρήσεις αυτά τα ζητήματα και αυτά δεν τα φτιάχνουν. Προφανώς αυτό το οποίο μου λέτε είναι ότι οι ζημιές έχουν προκληθεί, οι ζημιές ήταν τεράστιες, σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ ότι ήταν και ανυπολόγιστες, αλλά υπάρχει, ακούσατε και εσείς τις εξαγγελίες του Υπουργού, ότι θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Δηλαδή με τις αποζημιώσεις που δεν επαρκούν κιόλας και με τις ζημιές που έχουν γίνει, πώς θα επιβιώσει ο άλλος και ταυτοχρόνως τι θα γίνει στο μέλλον. Χωρίς να γίνουν τα έργα. Πάλι θα περιμένουμε την επόμενη καταστροφή για να δούμε αν και πώς θα αποζημιωθούμε. Γιατί τα χρήματα που μοιράζουν αυτή τη στιγμή, που μπορεί να λένε εκατομμύρια, αν τα διαιρέσεις όμως, δεν επαρκούν ούτε για ζήτο για τις ανάγκες που υπάρχουν. Γιατί καταρχήν δεν αποζημιώνουν στο 100%. Δεύτερον, δεν έχουν φτάσει ούτε σε αυτούς που έχουν πάθει τη ζημιά στα σπίτια τους, γενικότερα και στα μηχανήματα, ούτε τα 6.600. Υπάρχει κόσμος δηλαδή αυτή τη στιγμή αρκετός. Α, το πρώτο πακέτο στήριξης λέτε εσείς. Το πρώτο πακέτο στήριξης, 1.600. Υπάρχει κόσμος που δεν το έχει πάρει. Α, υπάρχουν ακόμα. Υπάρχει κόσμος, βεβαίως. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει πάρει το ενίκιο, την επιδότηση ενικίου. Και πώς αυτό τη βγάζει όλη αυτή την περίοδο, 4 μήνες, σε άλλο σπίτι γενικότερα. Με τι εισόδημα όταν ταυτοχρόνως έχει καταστραφεί και η καλλιέργειά του. Όλα αυτά τα ζητήματα δηλαδή. Πάνω σε αυτά δεν απαντάει η κυβέρνηση. Γιατί ακριβώς συνεχίζει να είναι εχθρικό από το κράτος και από την αρχή με τις ζημιές και μετά κατά τη διάρκεια των ζημιών και τώρα. Που δεν μας δίνει τα αντίστοιχα ποσά, το εισόδημα εκείνο που χρειάζεται για να μπορέσει ο άλλος να συνεχίσει να ζει με αξιοπρέπεια και να συνεχίσει να καλλιεργεί και να προσπαθήσει ταυτοχρόνως
να επιβιώσει και αυτός και η οικογένειά του. Είναι ζητήματα δηλαδή που τα βιώνουμε και γι' αυτό ακριβώς βγήκαμε και στο, και αυτή την περίοδο στον αγώνα. Και ενώνουμε δυνάμεις ταυτοχρόνως. Αυτό που λέμε για το ενώνεται δυνάμεις, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω κύριε Τσούτρα, είναι τα αιτήματα των αγροτών σε όλους ίδια? Στην πλειοψηφία των αγροτών είναι η ίδια. Στην πλειοψηφία. Είναι η ίδια η πηγή του προβλήματος, η αιτία δηλαδή. Mm. Είναι η επιβίωσή του καταρχήν και οι ανάγκες του. Και δεν μπαίνουν σε προτεραιότητα με αυτές τις πολιτικές. Είναι η κοινή αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται. Γιατί τώρα βλέπουμε εδώ κάπου συζητάνε εκεί και κάτι λένε για γραναπαύσεις. Από τη μια μεριά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούμε κάτι δισεκατομμύρια εκεί για την Ουκρανία πάλι. Mm. Και τώρα εδώ με μια γρανάπαυση λέει θα τη βγάλουμε. Γενικότερα κτλ. Δηλαδή είναι δυσανάλογα τα ποσά που υπάρχουν, που εμείς οι ίδιοι τα παράγουμε και ταυτοχρόνως που τα δίνουν. Ακούσαμε όμως και κάποιες φωνές χθες από την Ευρώπη, οι οποίες είναι πολύ σοβαρές. Δεν ξέρω αν υπέπεσε και στη δική σας αντίληψη. Ενδεχομένως να έχει υποπέσει με τρόπο πρακτικό ότι οι πολιτικές αυτές οι οποίες οδηγούν στην πράσινη ανάπτυξη τελικά ουσιαστικά ανεβάζουν το κόστος παραγωγής. Μα δεν το ζούμε. Δεν το ζούμε. Πως αυτό που μας έφεραν ως πράσινη ανάπτυξη γενικότερα κάποιοι κερδίζουν. Εμείς το ζούμε εδώ με τα φωτοβολταϊκά, με τις ανεμογεννήτριες, με το υψηλό κόστος στην ενέργεια, γενικότερα που έχει φτάσει το αγροτικό ρεύμα να είναι πανάκριβο όπως είναι και το οικιακό ρεύμα. Τώρα μας ρίχνουν και την ευθύνη κιόλας να επιλέξουμε εμείς. Με από πιο πολύχρωμο τσέπη θα μας την πάρουν δηλαδή τώρα. Αυτά όλα δεν είναι κοροϊδία. Είναι για τις ανάγκες μας, είναι για τις ανάγκες των λίγων πάλι που έχουν εμπλακεί με την πράσινη ενέργεια και την ανάπτυξη που λένε. Το Σάββατο... Όλα αυτά όλα τα ζούμε εμείς εδώ και γι' αυτό ακριβώς είναι από τα αιτήματα αυτά που έχουμε και διεκδικούμε όπως λέμε το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και δεν κάνουμε πίσω σε αυτό γιατί έχουμε ζήσει ψίχουλα τα τελευταία διαστήματα μετά τις περικοπές του 2015 στην επιστροφή φόρου όπως επίσης και το ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Όπως επίσης ΕΛΓΑ, κρατικός φορέας που να αποζημιώνει στο 100% και για όλους τους νόσους και τις καταστροφές που παθαίνουμε. Θα δεχθείτε κύριε Τσούτρα ρυθμίσεις με χρονική διάρκεια, δηλαδή πάμε σχάρι για ένα χρόνο? Οι ρυθμίσεις για ένα χρόνο, τι να τις κάνουμε? Δεν θα τα ξανά έχουμε πάλι μπροστά μας? Τώρα είπανε βάζουν το νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν το ψήφισαν κιόλας, που πάει 2 χρόνια παραπίσω και μετά με... αναλογικά τα υπόλοιπα χρόνια να με δώσεις κτλ. Δεν θα ντρουμπλάρουν και τα καινούργια ρεύματα που θα έχουμε στις πομόνες? Αυτά πρέπει να σβηστούν κανονικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί μπροστά μας θα τα βρούμε. Με αυτή τη ζημιά που πάθαμε και τις αποζημιώσεις που δεν μας δίνουν στο 100% είναι δυνατόν να επιβιώσει ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος? Αυτά πρέπει να χαριστούν με βάση τις ζημιές και τις καταστροφές. Δεν βγαίνει το κοστολόγιο αλλιώς. Το να πάνε λίγο παραπίσω δηλαδή θα τα βρούμε μπροστά μας και με τα καινούργια. Γιατί αύριο μεθαύριο δηλαδή θα έχουμε ικανοποιητικές τιμές, μείωση του κόστους της παραγωγής, θα έχουμε φτηνό ρεύμα και πετρέλαιο αφορολόγητο, θα σταματήσει η ακρίβεια στην τσέπη μας συνολικότερα. Πώς θα βγει δηλαδή και εσείς και εμείς εδώ που θέλουμε να παράγουμε? Τέτοια μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση αν θέλει να δει δίπλα στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο και σε εσάς. Αλλιώς δεν έχει έννοια να συζητάμε. Αυτά θα τα ακούσουμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Αυτό μένει να το δούμε. Αν και εικόνα την έχουμε. Την έχουμε την εικόνα και βλέπουμε. Πάντως ζορίζονται. Γι' αυτό εμείς καλούμε και τους αγροκτηνοτρόφους και την συμπαράσταση, την αλληλεγγύη, τον κοινό αγώνα με αυτό που λέμε εργαζόμενους, αυτοαποσχολούμενους. Άρα τέτοια μέτρα παίρνουμε και εδώ στην περιοχή μας. Χθες είχαμε μια σύσκεψη με αυτοαποσχολούμενους. Να δούμε πώς θα κάνουμε και κοινές δράσεις, γιατί η περιοχή μας εδώ έχει πολλούς αγρότες και το εισόδημα των αυτοαποσχολούμενων εξαρτάται από το αγροτικό εισόδημα. Βέβαια, κύκλος είναι αυτό. Κύκλος. Εδώ ήρθανε σωματεία, χθες ήρθανε το σωματείο των γιατρών του νοσοκομείου και του κέντρου υγείας. Σήμερα περιμένουμε εργατικά σωματεία να έρθουν στον μπλόκο γενικότερα. Ήτανε από την πρώτη στιγμή μαζί στον αγώνα και
που μας χτύπησαν τα ΜΑΤ την πρώτη μέρα που βγήκαμε στο δρόμο με τα τρακτέρ. Mm. Γενικότερα. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το μαστίγιο. Τώρα σιγά σιγά το καρότο. Υπόσχεται. Και μας δίνει δίκιο. Αφού μας δίνει δίκιο, ας μας λύσει και τα αιτήματα που έχουμε. Αλλά επί των αιτημάτων όμως. Αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση του κόστους με βάση και στα εφόδια, με βάση και το ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα. ΕΛΓΑ, κρατικός φορέας που να αποζημιώνει στο 100%. Η ΚΑΠ με τις περικοπές που βάζει να μην εφαρμοστούν οι περικοπές που βάζει συνολικότερα και τη μείωση των επιδοτήσεων που επιβάλλει γενικότερα. Να δώσει αποζημίωση στο 100% για όλες τις ζημιές, καλλιέργειες και πάγιο κεφάλαιο συνολικότερα. Να δώσει τώρα στους συνανθρώπους μας που δεν έχουν να μείνουν σε σπίτια να και ικανοποιητικό ποσό για να μπορέσει να τα ξαναφτιάξει ή όσοι δεν μπορούν πώς θα τα ξανασκευάσουν από την αρχή και να δώσει και το ενίκιο συνολικότερα. Να μπορέσουμε να ποτίσουμε που είναι, πως δεν θα ποτίσουμε τις καταστροφές που έγιναν σαν μπροστά στα έργα που υπάρχουν της άρδευσης, να φτιάξει τα αντιπλημμυρικά στην περιοχή μας. Σε αυτά ακριβώς περιμένουμε απαντήσεις. Να είστε καλά κύριε Τσιούρα, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.